Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντα είστε συντονισμένοι στην Αρκαδία 938, μπάλα και άλλα, μια προσφορά της Stoiximan.gr. Θα φύγουμε τώρα από τα ομαδικά αθλήματα. Καλό είναι να ασχολούμαστε και με άλλα αθλήματα, που, ατομικά κυρίως, που ενδεχομένως να μην τη χάνουν τις προβολές που θα έπρεπε, αλλά προσφέρουν σημαντικές επιτυχίες. Πόσο μάλιστα όταν οι επιτυχίες προέρχονται από παιδιά της Τρίπολης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Γιώργο Φριτζίλα, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε μια πολύ σημαντική επιτυχία στο χώρο της ποδηλασίας. Κατέκτησε την πρώτη θέση στο ομαδικό σπριντ πίστας που έγινε στο κλειστό ποδηλατοδρόμιο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Γιώργο, να σε καλησπερίσουμε. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Μια χαρά. Να σου πούμε, όπως θα σου έχει πει και πολλοί κόσμος, συγχαρητήρια για αυτή την σημαντική σου επιτυχία. Παρά το γεγονός ότι ασχολείσαι σχετικά λίγα χρόνια, από τις πληροφορίες που έχω συλλέξει, εδώ και 4-5 χρόνια έχεις την ποδηλασία και όμως κατάφερες να... Από πέρσι να έχεις πολύ καλές επιτυχίες. Πέρσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Όμνιουμ είχες κατακτήσει την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη. Ένα χρυσό μετάλλιο φέτος. Να σε ευχηθούμε να είσαι καιρός και να συνεχίζεις να κερδίζεις μετάλλια και να έχεις διακρίσεις. Να μας μιλήσεις λίγο για τη διαδρομή σου στον χώρο της ποδηλασίας. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια αρχικά. Θέλω να πω ότι η ποδηλασία είναι πολύ ωραίο άθλημα. Με σωστή προπόνηση και δουλειά και θέληση μπορείς να καταφέρεις πράγματα. Εγώ ξεκίνησα με μικρά βήματα από την ΑΕΚ Τρίπολης. Για την ακρίβεια με έβαλε η μητέρα μου στο χώρο της ποδηλασίας. Ξεκίνησα τις προπονήσεις, είδα ότι πηγαίνω πολύ καλά. Συμμετείχα σε πολλούς αγώνες. Ύστερα ήρθα μεταγραφή στο Σπαρτιατικό. Εκεί στο Σπαρτιατικό μια πολύ καλή ομάδα. Να σε διακόψω λίγο. Η καταγωγή σου είναι από την Τρίπολη, μένει στη Σπάρτη τώρα ή απλά ανήκει στο σωματείο του Σπαρτιατικού? Η καταγωγή μου είναι από την Τρίπολη, απλά μένω εδώ πέρα στην Τρίπολη. Βασικά η καταγωγή μου είναι από την Καστάνη της Αρκαδίας. Ναι. Μένω στην Τρίπολη και η ομάδα είναι στο Σπαρτιατικό. Εγώ απλά έχω κάνει τη μεταγραφή, αλλά προπονούμε εδώ στην Τρίπολη. Μάλιστα. Πείτε μου. Απλά σε βλέπω εδώ σε κάποιες φωτογραφίες που είσαι στο κλειστό ποδηλατοδρόμιο. Για όσους δεν έχουν πάει σε ποδηλατοδρόμιο, όσοι να πάτε σε κάποιον αγώνα, είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία. Θα μου πεις και εσύ, Γιώργο, πώς νιώθεις να συμμετέχει. Εγώ βασικά είχα φοβηθεί για την ασφάλεια των ποδηλατών, γιατί έχει μεγάλη κλίση, αλλά μετά μου εξήγησαν ότι αυτό ίσα βοηθάει και για την επίτευξη επίδοσης. Θέλω να πεις πόσο δύσκολο είναι να προπονείσαι, γιατί εγκαταστάσεις κλειστό ποδηλατοδρόμιο πιο συγκεκριμένα δεν υπάρχει στην Τρίπολη ούτε σε πολλές πόλεις. Σίγουρα. Για αρχή στο ποδηλατοδρόμιο, όταν βλέπεις αγώνες, όταν είσαι θεατής, το θέαμα είναι πολύ μεγάλο, υπάρχει μεγάλη ένταση στις αγώνες. Και εγώ στην αρχή, μόλις πρωτομπήκα, ένιωσα περίεργα όταν μπαίνει στο χώρο του ποδηλατοδρομίου. Οι προπονήσεις είναι δύσκολο να γίνουν, γιατί πρέπει να φεύγουμε από την Τρίπολη, να κάνεις το ταξίδι αυτό, να φτάσεις στην Αθήνα, τότε να προπονηθείς. Οπότε είναι περιορισμένες οι προπονήσεις, δηλαδή αν θα γίνει το μήνα μία ή δύο και καθόλου. Οπότε στην ουσία προπονείσαι σε δρόμο. Στον δρόμο έξω, ναι, μόνος μου, αναγκαστικά, γιατί δεν έχω άλλη υποστήριξη ή δεν υπάρχει κάποιος συναθλητής μου ή οι συναθλητές μου είναι στη Σπάρτη. Οπότε εγώ εκτελώ το πρόγραμμα του προπονητή και έτσι αναγκαστικά βγαίνω μόνος μου. Οπότε η επιτυχία που είχες γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε ότι ενδεχομένως οι αθλητές με τους οποίους ανταγωνίστηκες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προπονήσεις με καλύτερες συνθήκες, νομίζω, στο φυσικό χώρο του ποδηλατοδρομίου. Και βέβαια οι περισσότεροι που μας ακούν, και εγώ ας πούμε, το ποδήλατο το χρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις μας εντός πόλης. Φαντάζομαι ότι θα γράφεις πολλά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της προπονήσης και δεν είναι και κάτι απλό, έτσι?
Σίγουρα, οι προπονήσεις άλλοτε στοχεύουν στο να φτιάξεις τη φυσική σου κατάσταση, στο να γίνεις πιο γρήγορος, να έχεις καλύτερη αντοχή. Οπότε οι προπονήσεις αντοχής είναι μακρινές αποστάσεις, 70, 80, ακόμη και 100 ή και παραπάνω χιλιόμετρα. Τώρα οι μικρές που στοχεύουν στο να φτιάξεις την εκρηκτικότητά σου και να γίνεις πιο γρήγορος, περιορίζονται στη μία μισή ώρα, δύο ώρες που κάνεις περίπου 40-50 χιλιόμετρα. Βοήθεια έχεις, όχι από το σωματείο σου, από φορείς, μιας και έχεις και συμμετοχή, και γενικότερα αν υπάρχει βοήθεια στο να σου εξασφαλίζονται κάποιες βασικές προϋποθέσεις για να κάνεις φυσιολογικά την προπόνηση που απαιτείται. Εννοείται χορηγία ή κάπως... Χορηγίες ή κάποια υποστήριξη, γιατί και σε ατομικά αθλήματα ιδιαίτερα, βέβαια η οικονομική κατάσταση όλων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά όσοι μοναχικοί καβαλάριδες, όπως αποκαλώ εγώ, αυτοί που κάνουν ατομικά αθλήματα, φαντάζομαι ότι θα είναι αναγκασμένοι να κάνουν και περισσότερες θυσίες, οικονομικές εννοώ. Ναι, οι θυσίες είναι πολλές σίγουρα, και οι δικές μου και αυτές των γονιών μου, γιατί ο χρυσός χορηγός ο δικός μου είναι οι γονείς μου. Όπως γίνεται συνήθως σε νεαρά παιδιά που ασχολούνται να... Έτσι ακριβώς. Δεν έχω κάποια υποστήριξη από κάπου αλλού. Οπότε οι θυσίες είναι πολλές. Εγώ δεν έχω τόσες εξόδους, είμαι φίλους, ή αν θα βγεις το βράδυ ή αν θα πιεις ποτά. Απλά εντάξει, κάνω αυτό που αγαπάω, γι' αυτό το συνεχίζω κιόλας, και ειδικά τώρα στην τρίτη ηλικία που το διάβασμα είναι αυξημένο, πολλές οι ώρες, ώρες διαβάσματος, ώρες προπόνησης, πρέπει να συνδυάσεις και τα δύο εξίσου καλά. Και προσπαθούμε για το καλύτερο. Τώρα κοιτάμε και λίγο τις Πανελλήνιες, γιατί πλησιάζει ο καιρός, έχουμε 40 μέρες. Έφτασε ο καιρός και για τις Πανελλήνιες. Έφτασε ο καιρός. Πάντως, επειδή ενδεχομένως να μας ακούν και παιδιά, το είπες και εσύ, να το επιβεβαιώσω και εγώ, ότι όλα μπορούν να συνδυαστούν αν υπάρχει θέληση και πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι? Γιατί ακούν και μαθητές. Όταν το αγαπάς και ενδιαφέρεσαι γι' αυτό, μπορείς κάθε δυσκολία να την κάνεις στην άκρη και να καταφέρεις πολλά πράγματα. Ο επόμενος αγωνιστικός σου στόχος είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Όμνιουμ και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου, που θα πραγματοποιηθεί αργότερα το καλοκαίρι στη Λάρισα. Στοχεύεις και εκεί σε κάποια επιτυχία? Ναι, φυσικά, επειδή είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς και είναι ο βασικός στόχος κάθε αθλητή τα Πανελλήνια πρωταθλήματα. Για αρχή στοχεύω το Πανελλήνιο Δρόμο, όπως είπα, ότι θα γίνει στη Λάρισα το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Είναι ένας διήμερος αγώνας. Την πρώτη μέρα είναι ατομική χρονομέτρηση και τη δεύτερη μέρα είναι η αντοχή. Είναι γύρω στα 130 χιλιόμετρα, όπου εκεί στοχεύω περισσότερο για μια καλή διάκριση και μια καλή θέση. Και στο Πανελλήνιο Όμνιουμ που θα γίνει το Σεπτέμβρη, που κυρίως δουλεύω πίστα, είδε ότι θέλει λιγότερες ώρες προπόνησης, θα προσπαθήσω για όσο δυνατόν μια καλή θέση. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Γιώργο. Όχι τόσο στην Ελλάδα, όσο κυρίως σε χώρες του εξωτερικού και στην Ευρώπη, υπάρχουν επαγγελματίες ποδηλάτες με αρκετά υψηλές απολαβές. Υπάρχει σε κάποιο μέρος του μυαλού σου έτσι η σκέψη ότι μπορείς να το κάνεις αυτό και επαγγελματικά? Όχι στην Ελλάδα, γιατί νομίζω δεν υπάρχει επαγγελματική ποδηλασία στην Ελλάδα. Να δοκιμάσεις την τύχη σου σε κάποια χώρα στο εξωτερικό? Σίγουρα το έχω σκεφτεί, ότι να συνεχίσω με τον ίδιο ρυθμό και ακόμα περισσότερη προσπάθεια, και μεγαλώνοντας, δηλαδή επειδή είμαι λίγο μικρός, μεγαλώνοντας μπορείς να προωθηθείς τη γειτονική χώρα, την Ιταλία ή τη Γαλλία, όπου το έχουν επιτύχει ήδη Έλληνες ποδηλάτες, βρίσκονται έξω και τρέχουν σε τοπικές ομάδες που κανονικά πληρώνονται, έχουν τον εξοπλισμό τους, τους παρακολουθούν προπονητές και συμμετέχουν σε σημαντικούς αγώνες που γίνονται εκεί, τοπικοί αγώνες, πολύ δυνατοί αγώνες, με μεγάλα ονόματα, αυτά. Λοιπόν, Γιώργο, επειδή ενδεχομένως να έχεις ή διάβασμα ή προπόνηση, να μην σε καθυστερούμε άλλο, να σου ευχηθούμε καταρχήν συγχαρητήρια για την επιτυχία σου
Ευχαριστώ πολύ. Αμέσως μετά καλό κουράγιο και καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις που θα δώσεις. Αν και νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό και όσα παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό και ασχολούνται με τις εξετάσεις, νομίζω ότι έχουν ένα μικρό αβαντάζ εναντί των άλλων. Νομίζω ότι ξέρουν να προγραμματίζουν τις δραστηριότητες του καλύτερα από τα άλλα τα παιδιά και ενδεχομένως να είναι και λίγο πιο ψύχρεμοι. Να σου ευχηθώ λοιπόν να πάνε όλα καλά στις Πανελλήνιες και να συνεχίσεις το δρόμο των επιτυχιών και γενικότερα να έχεις ένα καλό μέλλον στην ποδηλασία και γενικότερα σε ό,τι ονειρεύεσαι. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και ελπίζουμε βέβαια να τα ξαναπούμε το καλοκαίρι, να ξαναμιλάμε για μια και για περισσότερες επιτυχίες σου. Και εγώ το ελπίζω, θα είναι χαρά μου να ξαναμιλήσω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, πάντα είστε συντονισμένοι στην Αρκαδία 938, μπάλα και άλλα, μια προσφορά της stoichman.gr. Θα φύγουμε τώρα από τα ομαδικά αθλήματα, καλό είναι να ασχολούμαστε και με άλλα αθλήματα, που, ατομικά κυρίως, που ενδεχομένως να μην τη χάνουν τις προβολές που θα έπρεπε, αλλά προσφέρουν σημαντικές επιτυχίες. Πόσο μάλιστα όταν οι επιτυχίες προέρχονται από παιδιά της Τρίπολης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Γιώργο Φριτζίλα, ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε μια πολύ σημαντική επιτυχία στο χώρο της ποδηλασίας. Κατέκτησε την πρώτη θέση στο ομαδικό σπριντ πίστας που έγινε στο κλειστό ποδηλατοδρόμιο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Γιώργο, να σε καλησπέρισουμε. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, να σου πούμε, όπως θα σου έχει πει και πολλοί κόσμος, συγχαρητήρια για αυτή την σημαντική σου επιτυχία. Παρά το γεγονός ότι ασχολείσαι σχετικά λίγα χρόνια, από τις πληροφορίες που έχω συλλέξει, εδώ και 4-5 χρόνια έχεις την ποδηλασία και όμως κατάφερες να... Από πέρσι να έχεις πολύ καλές επιτυχίες. Πέρσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Omnium είχες κατακτήσει την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη. Ένα χρυσό μετάλλιο φέτος. Να σε ευχηθούμε να είσαι καιρός και να συνεχίζεις να κερδίζεις μετάλλια και να έχεις διακρίσεις. Να μας μιλήσεις λίγο για τη διαδρομή σου στον χώρο της ποδηλασίας. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια αρχικά. Θέλω να πω ότι η ποδηλασία είναι πολύ ωραίο άθλημα. Με σωστή προπόνηση και δουλειά και θέληση μπορείς να καταφέρεις πράγματα. Εγώ ξεκίνησα με μικρά βήματα από την ΑΕΚ Τρίπολης. Για την ακρίβεια με έβαλε η μητέρα μου στο χώρο της ποδηλασίας. Ξεκίνησα τις προπονήσεις, είδα ότι πηγαίνω πολύ καλά. Συμμετείχα σε πολλούς αγώνες. Ύστερα ήρθα μεταγραφή στο Σπαρτιατικό. Εκεί στο Σπαρτιατικό μια πολύ καλή ομάδα. Να σε διακόψω λίγο. Η καταγωγή σου είναι από την Τρίπολη, μένει στη Σπάρτη τώρα ή απλά ανήκει στο σωματείο του Σπαρτιατικού? Η καταγωγή μου είναι από την Τρίπολη, απλά μένω εδώ πέρα στην Τρίπολη. Βασικά η καταγωγή μου είναι από την Καστάνη της Αρκαδίας. Ναι. Μένω στην Τρίπολη και η ομάδα είναι στο Σπαρτιατικό. Εγώ απλά έχω κάνει τη μεταγραφή, αλλά προπονούμε εδώ στην Τρίπολη. Μάλιστα. Και... Πείτε μου. Απλά σε βλέπω εδώ σε κάποιες φωτογραφίες που είσαι στο κλειστό ποδηλατοδρόμιο. Για όσους δεν έχουν πάει σε ποδηλατοδρόμιο, όσοι να πάτε σε κάποιον αγώνα, είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία. Θα μου πεις και εσύ, Γιώργο, πώς νιώθεις να συμμετέχει. Εγώ βασικά είχα φοβηθεί για την ασφάλεια των ποδηλατών, γιατί έχει μεγάλη κλίση, αλλά μετά μου εξήγησαν ότι αυτό ίσα ίσα βοηθάει και για την επίτευξη επίδοσης. Θέλω να μου πεις πόσο δύσκολο είναι να προπονείσαι, γιατί εγκαταστάσεις κλειστό ποδηλατοδρόμιο πιο συγκεκριμένα δεν υπάρχει στην Τρίπολη ούτε σε πολλές πόλεις. Σίγουρα. Για αρχή στο ποδηλατοδρόμιο, όταν βλέπεις αγώνες, όταν είσαι θεατής, το θέαμα είναι πολύ μεγάλο, υπάρχει μεγάλη ένταση στις αγώνες. Και εγώ στην αρχή, μόλις πρωτομπήκα, ένιωσα περίεργα όταν μπαίνει στο χώρο του ποδηλατοδρομίου. Οι προπονήσεις είναι δύσκολο να γίνουν, γιατί πρέπει να φεύγουμε από την Τρίπολη, να κάνεις το ταξίδι αυτό, να φτάσεις στην Αθήνα, τότε να προπονηθείς.
Οπότε είναι περιορισμένες προπονήσεις, δηλαδή αν θα γίνουν το μήνα μία ή δύο και καθόλου, ή και καθόλου. Οπότε στην ουσία προπονήσεις σε δρόμο. Σε δρόμο, στο δρόμο έξω, ναι, μόνος μου, αναγκαστικά γιατί δεν έχω άλλη υποστήριξη ή δεν υπάρχει κάποιος συναθλητής μου ή οι συναθλητές μου είναι στη Σπάρτη. Οπότε εγώ εκτελώ το πρόγραμμα του προπονητή και έτσι αναγκαστικά βγαίνω μόνος μου. Οπότε η επιτυχία που είχες γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε ότι ενδεχομένως οι αθλητές με τους οποίους ανταγωνίστηκες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προπονήσεις με καλύτερες συνθήκες, νοούμε στο φυσικό χώρο του ποδηλατοδρομίου. Και βέβαια οι περισσότεροι που μας ακούν, και εγώ ας πούμε, το ποδήλατο το χρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις μας εντός πόλης, φαντάζομαι ότι θα γράφεις πολλά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της προπονήσης και δεν είναι και κάτι απλό, έτσι. Σίγουρα, οι προπονήσεις άλλοτε στοχεύουν στο να φτιάξεις τη φυσική σου κατάσταση, στο να γίνεις πιο γρήγορος, να έχεις καλύτερη αντοχή. Οπότε οι προπονήσεις αντοχής είναι μακρινές αποστάσεις, 70, 80, ακόμη και 100 ή και παραπάνω χιλιόμετρα. Τώρα οι μικρές που στοχεύουν στο να φτιάξεις την εκρηκτικότητά σου και να γίνεις πιο γρήγορος, περιορίζονται στη μία, μία μισή ώρα, δύο ώρες που κάνεις περίπου 40 με 50 χιλιόμετρα. Βοήθεια έχεις όχι από το σωματείο σου από φορείς, μιας και έχεις και συμμετοχή, και γενικότερα αν υπάρχει βοήθεια στο να σου εξασφαλίζονται κάποιες βασικές προϋποθέσεις για να κάνεις φυσιολογικά την προπόνηση που απαιτείται. Εννοείται χορηγία ή κάπως χορηγίες ή κάποια υποστήριξη, γιατί και σε ατομικά αθλήματα ιδιαίτερα βέβαια η οικονομική η κατάσταση όλων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά όσοι μοναχικοί καβαλάριδες όπως αποκαλώ εγώ, αυτοί που κάνουν ατομικά αθλήματα, φαντάζομαι ότι θα είναι αναγκασμένοι να κάνουν και περισσότερες θυσίες, οικονομικές εννοώ. Ναι, οι θυσίες είναι πολλές σίγουρα και οι δικές μου και αυτές των γονιών μου, γιατί ο χρυσός χορηγός ο δικός μου είναι οι γονείς μου. Όπως γίνεται συνήθως σε νεαρά παιδιά που ασχολούνται να... Έτσι ακριβώς. Δεν έχω κάποια υποστήριξη από κάπου αλλού. Οπότε οι θυσίες είναι πολλές. Εγώ δεν έχω τόσες εξόδους, είμαι φίλους ή αν θα βγεις το βράδυ ή αν θα πεις ποτά. Απλά εντάξει, κάνω αυτό που αγαπάω, γι' αυτό το συνεχίζω κιόλας και ειδικά τώρα στην τρίτη ηλικία που το διάβασμα είναι αυξημένο, πολλές οι ώρες, ώρες διαβάσματος, ώρες προπόνησης, πρέπει να συνδυάσεις και τα δύο εξίσου καλά και προσπαθούμε για το καλύτερο. Τώρα κοιτάμε και λίγο τις Πανελλήνιες, γιατί πλησιάζει ο καιρός, έχουμε 40 μέρες. Έφτασε ο καιρός και για τις Πανελλήνιες. Έφτασε ο καιρός. Πάντως, επειδή ενδεχομένως να μας ακούν και παιδιά, το είπες και εσύ, να το επιβεβαιώσω και εγώ, ότι όλα μπορούν να συνδυαστούν αν υπάρχει θέληση και πρόγραμμα. Έτσι δεν είναι, γιατί ακούν και μαθητές. Όταν το αγαπάς και ενδιαφέρεσαι γι' αυτό, μπορείς κάθε δυσκολία να την κάνεις στην άκρη και να καταφέρεις πολλά πράγματα. Η επόμενη αγωνιστική σου, ο επόμενος αγωνιστικός σου στόχος είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Όμνιουμ και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου που θα πραγματοποιηθεί αργότερα το καλοκαίρι στη Λάρισα. Στοχεύεις και εκεί σε κάποια επιτυχία? Ναι, φυσικά, επειδή είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση της χρονιάς και είναι ο βασικός στόχος κάθε αθλητή τα Πανελλήνια πρωτοαθλήματα. Για αρχή στοχεύω το Πανελλήνιο Δρόμο, όπως είπα ότι θα γίνει στη Λάρισα το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Είναι ένας διήμερος αγώνας. Την πρώτη μέρα είναι ατομική χρονομέτρηση και τη δεύτερη μέρα είναι η αντοχή. Είναι γύρω στα 130 χιλιόμετρα, όπου εκεί στοχεύω περισσότερο για μια καλή διάκριση και μια καλή θέση. Και στο Πανελλήνιο Όμνιουμ θα γίνει το Σεπτέμβρη, που κυρίως δουλεύω πίστα, είδε ότι θέλει λιγότερες ώρες προπόνησης. Θα προσπαθήσω για όσο δυνατόν μια καλή θέση. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Γιώργο. Βέβαια, όχι τόσο στην Ελλάδα, όσο κυρίως σε χώρες του εξωτερικού και στην Ευρώπη. Υπάρχουν επαγγελματίες ποδηλάτες με αρκετά υψηλές απολαβές. Υπάρχει σε κάποιο μέρος του μυαλού σου έτσι η σκέψη ότι μπορεί να το κάνεις αυτό και επαγγελματικά? Όχι στην Ελλάδα, γιατί νομίζω δεν υπάρχει επαγγελματική ποδηλασία στην Ελλάδα. Να δοκιμάσεις την τύχη σου σε κάποια χώρα στο εξωτερικό?
Σίγουρα το έχω σκεφτεί, ότι να συνεχίσω με τον ίδιο ρυθμό και ακόμα περισσότερη προσπάθεια. Και μεγαλώνοντας, δηλαδή επειδή είμαι λίγο μικρός, μεγαλώνοντας, μπορείς να προωθηθείς τη γειτονική χώρα, την Ιταλία ή τη Γαλλία, όπου το έχουν επιτύχει ήδη Έλληνες ποδηλάτες, βρίσκονται έξω και τρέχουν σε τοπικές ομάδες που κανονικά πληρώνονται, έχουν τον εξοπλισμό τους, τους παρακολουθούν προπονητές και συμμετέχουν σε σημαντικούς αγώνες που γίνονται εκεί, τοπικοί αγώνες, πολύ δυνατοί αγώνες, με μεγάλα ονόματα, αυτά. Λοιπόν, Γιώργο, επειδή ενδεχομένως να έχεις ή διάβασμα ή προπόνηση, να μην σε καθυστερούμε άλλο, να σου ευχηθούμε καταρχήν συγχαρητήρια για την επιτυχία σου. Ευχαριστώ πολύ. Αμέσως μετά, καλό κουράγιο και καλή επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις που θα δώσεις. Αν και νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, και όσα παιδιά ασχολούνται με τον αθλητισμό και ασχολούνται με τις εξετάσεις, νομίζω ότι έχουν ένα μικρό αβαντάζ εναντί των άλλων. Νομίζω ότι ξέρουν να προγραμματίζουν τις δραστηριότητες του καλύτερα από τα άλλα τα παιδιά και ενδεχομένως να είναι και λίγο πιο ψύχρεμοι. Να σου ευχηθώ λοιπόν να πάνε όλα καλά στις Πανελλήνιες και να συνεχίσεις το δρόμο των επιτυχιών και γενικότερα να έχεις ένα καλό μέλλον στην ποδηλασία και γενικότερα σε ό,τι ονειρεύεσαι. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και ελπίζουμε βέβαια να τα ξαναπούμε το καλοκαίρι, να ξαναμιλάμε για μια και για περισσότερες επιτυχίες σου. Και εγώ το ελπίζω, θα είναι χαρά μου να ξαναμιλήσουμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.